διώξηση του προσφυγικού μεταναστευτικού φαινομένου δεν εμφανίστηκε από το πουθενά. Όλοι πρέπει να αναλογιστούμε τις αιτίες. Θέλουν τη χώρα μας από θήκη ψυχών. Οι πρόσφυγες μετανάστες που τους στερούν τα δικαιώματά τους είναι μόνο άνθρωποι. Δίχως χρώμα, δίχως θρησκεία, δίχως φύλο. Πρέπει να αντιμετωπίζει ο άνθρωπος τον άνθρωπο. Εκλόβησαν εδώ τους πρόσφυγες οι πολιτικές που εκλοβίζουν και εμάς κάθε μέρα χρόνια τώρα. Μείωσαν τους μισθούς, τις συντάξεις, μας άφησαν χωρίς δουλειά, αύξησαν τη φορολογία, το ΦΠΑ, οι μικροεπιχειρήσεις κλείνουν η μία πίσω από την άλλη. Ισοπαίδωσαν την παιδεία, την υγεία, τις κοινωνικές παροχές. Όλα αυτά στο όνομα της ανάπτυξης, στο όνομα του κέρδους και της ευημερίας των λίγων. Ισοπεδώνουν τη ζωή μας. Δεν θα ισοπεδώσουν την ελπίδα και το μέλλον μας. Η κυβέρνηση με τις αντιλαϊκές και όχι μόνο πολιτικές της υπέγραψε τις συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το προσφυγικό. Παρέδωσε τον έλεγχο του Αιγαίου στο ΝΑΤΟ. Έδωσε με την ανυπαρξία της πεδίο δόξης λαμπρό. Κρατάει έκλειστους τους πρόσφυγες εδώ και μήνες στα περίφημα hot spot κάτω από άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Ο εκκλεισμός των προσφύγων, η στέρηση των δικαιωμάτων τους, η απαγόρευση να ταξιδέψουν στις χώρες προορισμού τους δημιούργησε τα προβλήματα. Αισθανόμαστε ηχιώτες θυμό πλέον. Δικαίως δυσανασχετούμε που διαταράχθηκε βία η καθημερινότητά μας. Ο τρόπος ζωής μας, πρωτόγνωρες συνθήκες βιώνουμε. Δεν μπορούμε όμως να χάνουμε το στόχο. Στόχος μας είναι η πραγματική υπεύθυνη, που είναι οι πολιτικές των ελληνικών κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το ίδιο εκμεταλλευτικό σύστημα που εκμεταλλεύεται τους πρόσφυγες, εκμεταλλεύεται και εμάς. Δεν στρεφόμαστε κατά των προσφύγων, είναι τα θύματα. Στρεφόμαστε μόνο απέναντι στους θύτες. Δεν τους κρύβουμε, τους κατανομάζουμε και τους καταγγέλουμε. Ζητάμε να μετακινηθούν άμεσα από το νησί μας, να απεγκλωβιστούν από τη χώρα μας, να πάνε στη χώρα προορισμού τους. Λέμε όχι στη λειτουργία και την επέκταση των hotspot. Να δημιουργηθούν ανοιχτές δομές προσωρινής φιλοξενίας με ανθρώπινες συνθήκες. Η διαχείρισή τους να γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του κράτους. Απομονώνουμε όλους αυτούς που ενοχοποιούν και τα προβλήματα τους πρόσφυγες. Τα θύματα ενώ αθωώνουν τους υπεύθυνους. Απομονώνουμε όλες τις ρατσιστικές και ξενοφοβικές φωνές. Απαιτούμε να φύγει τώρα το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο. Να σταματήσει η συμμετοχή της χώρας μας στους πολέμους που δημιουργούν τα καραβάνια των απελπισμένων ψυχών. Κλείνοντας, κλείνω σκόπιμο να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Γιάννη Μακρυδάκη. Συρματένει, ξεσυρματένει όλοι οι χιώτες πρόσφυγες και στρατιώτες στη Μέση Ανατολή. Για την μαρτυρία της Εύγαρης Κοκάλια Καβάλου Χιώτησα, πρόσφυγας πολέμου στη Συρία και στο Λίβανο το 1941-46. Η μνήμη μας να παραμείνει ζωντανή. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε. Φτάσαμε στο Χαλέπι. Εκεί μας περιμένανε φορτηγά. Μας βάλανε πάνω και μας μεταφέρανε σε ένα στρατόπεδο που είχε μία πελώρια πύλη σιδερένια που το βράδυ έκλεινε. Στρατώνας ήτανε, αλλά δεν υπήρχαν στρατιώτες, μόνο φρουροί μαύροι. Εκεί μείναμε πάρα πολύ καιρό. Ήταν στρατόπεδο υποδοχής προσφύγων. Όταν σταμάτησαν να καταφτάνουν πρόσφυγες, έγινε μία αποστολή και φύγανε πολλοί δικοί μας για την Πυρητό. Σε ένα χωριό μέσα στα Πεύκα. Είχε εκεί ξενοδοχεία που πηγαίνανε οι πλούσιοι και παραθερίζανε. Εκεί μας πήγανε και εμάς, γιατί ο μπαμπάς μου έγραψε ψέματα ότι ήμουν άρρωστη και μας βάζουνε σε ένα τρένο ωραίο και μας στέλνουνε. Και μετά αρρώστησε ο μπαμπάς. Επειδή γινόταν οι αποστολές, στεκότανε στην πόρτα με το κατάλογο να φωνάζει ονόματα και κρύωσε ο άνθρωπος. Ήταν λεπτός ο άνθρωπος του γραφείου και ήρθε και μας βρήκε βαριά άρρωστος.
Το πήγα συνειδητό σε ένα νοσοκομείο Σεντ Τζορτζ μαζί με τη μαμά μου. Έμεινε 2-3 μήνες εκεί και στο τέλος, παραμονή 25 Μαρτίου 1945, στις 11.30 το βράδυ, πέθανε ο μπαμπάς. Τον θάψανε. Είχε ελληνική εκκλησία εκεί, με ένα χιώτη παπά από τη Λαγκάδα. Άγιος Δημήτρης ήταν η εκκλησία. Και μάλιστα μας υποσχεθήκανε ότι σε 3 χρόνια θα μας στείλουν στην πατρίδα τα κόκαλα. Αυτό δεν έγινε ποτέ. 42 χρονών παλικάρι τον αφήσαμε εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ακολουθήσουν ολιγόλεπτες τοποθετήσεις των εκπροσώπων των φορέων και σωματείων και στη συνέχεια στην αυλία. Ξεκινάμε να μας απευθύνει χαιρετισμό από τη συνοχή ο εκπρόσωπος κύριος Ιωάννης Μαλαφής. Σας καλησπέριζω εκ μέρους των γιατρών του νοσοκομείου που, όπως ξέρετε, είναι πολύ μεγάλο φόρτο Σας καλησπέριζω εκ μέρους των νοσοκομειακών γιατρών της Χίου που, όπως ξέρετε όλοι, ο φόρτος τα τελευταία 2 χρόνια λόγω του προσωπικού έχει ανέβει πάρα πολύ και όλοι βρίσκονται στα όρια τους, αλλά συγχρόνως με χαμόγελο όλοι αντιμετωπίζουν τα πάντα. Σας εγγυόμαστε ότι θα περιφρουρήσουμε και θα διασφαλίσουμε ο Χιώτης να μείνει ενωμένος και σας διασφαλίζουμε ότι η κορονίδα πάντα για μας θα είναι ο άνθρωπος. Ανεξάρτητα με το χρώμα του, τη φυλή του και τη θρησκεία του. Φίλες και φίλοι, περάσανε 2 χρόνια από τότε που άρχισαν τα πρώτα καραβάνια να μπαίνουν στις στήλες εισόδου που έχουν περάσει από τα νησιά μας, γύρω στις 200.000 από το Χίο, ψάχνοντας καινούργιες πατρίδες και καινούργιες τύχες. Σίγουρα δεν τους καλέσαμε εμείς, ούτε αυτούς, ούτε και τους μετανάστες. Σίγουρα τους έδιωξαν όμως οι βομβαρδισμοί στη Βόρειο Αφρική, οι επιπτώσεις από τις κλιματικές αλλαγές και πολλά άλλα κοινωνικά μεγάλα. Σαν νοσοκομείο μπορούμε να πούμε ότι ενισχυθήκαμε και σε άτομα και σε ανθρώπινους φόρους, ενισχυθήκαμε και με οικονομικούς φόρους, ειδικά τον τελευταίο χρόνο, αλλά δεν ήταν αρκετά και δεν είναι αρκετά, διότι οι ανθρώπινοι φόροι ήδη απορροφήθηκαν από τις ανάγκες που προϋπήρχαν. Και οι οικονομικοί φόροι, η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη και ποτέ δεν φτάνει να κάνεις το κάτι παραπάνω για τον συμπολίτη ή για τον πρόσφυγα. Από την πλευρά μας, πάντα ζητούσαμε θεσμικά να υπάρχει εγρήγορση στο αντίστοιχο Υπουργείο και να μπορέσουν τη ζώνη όλη του Βορειοανατολικού Αιγαίου να την ενισχύσουν και με ανθρώπινους φόρους και οικονομικά, για να μπορέσει να αντέξει το σύστημα που βρίσκεται στα όρια του. Όμως, τα άλλα τα συστήματα, τα κοινωνικά, ο τουρισμός, η καθημερινή ζωή, πάθαν πολύ μεγάλη πίεση. 60% ήταν η μείωση του τουρισμού στη Χίο το 2015. Και άλλο τόσο από ό,τι φαίνεται είναι και το 2016. Και αντίστοιχα ή μεγαλύτερα ποσά έχουμε στα νησιά τα άλλα. Και ο κόσμος πια
χώνεψε τα μπράβο τα παγκόσμια, χόρτασε από αλληλεγγύη, είναι χρεωμένος, είναι στον καναπέ του και κάτι πρέπει να του φταίει. Τώρα τελευταία του φταίει τηλεοπτικές άδειες, ιστημένες διαιτησίες και λίγο ρατσισμός. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να μην είναι ενωμένος ο Έλληνας. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να μην είναι ενωμένος ο Χιώτης. Δικαίωμα στην άποψη έχουν όλοι και βεβαίως παράκληση είναι ότι δεν έχουμε δικαίωμα να μην αφήνουμε να υπάρχουν άλλες απόψεις. Αρκεί αυτές να εκφράζονται κόσμια και ωραία χωρίς τραυματισμούς. Σίγουρα μόνο ενωμένοι θα περάσουμε αυτό το πολύ μεγάλο σκόπελο για την πατρίδα μας. Ένα πολύ μεγάλο σκόπελο που, αν ενθυμίστε, άρχισε με ένα ιστορικό, με μια ιστορική ρίση πρώην πρωθυπουργού μας μπροστά σε πολλούς ηγέτες ξένων χωρών, λέγοντας ότι κυβερνώ ένα διεφθαρμένο λαό, εμάς δηλαδή. Αυτή τη στιγμή, εν δυνάμει, είμαστε όλοι οικονομικοί μετανάστες. Το πιθανότερο είναι ότι όλο και κάποιος από εμάς, από την οικογένειά του, έχει φύγει και κάποιος και έχει πάει στο εξωτερικό για να μπορέσει να επιβιώσει. Τι κάνουμε γι' αυτό? Τι κάνουμε για τη φτωχοποίηση? Ποιος είναι ο εχθρός μας? Τι έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν ξύπνησε? Ξύπνησε αργά και μόλις ξύπνησε αντιδραστικά σήκωσε τα τείχη. Είναι λύση να σηκώσεις τα τείχη? Μπορείς να κλείσεις τα τείχη πίσω απελπισμένους? Τι έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση? Έδωσε κάτι στην αυτοδιοίκηση? Δεν έδωσε τίποτα. Δεν έδωσε πρόσβαση στις περιφέρειες, στο ταμείο ασύλου και μετανάστευσης, αυτό που το ζητούσαν από την αρχή για να λύσουν προβλήματα. Δεν έκανε άνοιγμα ούτε στα διαρθρωτικά ταμεία, ούτε στις κοινωνικές πρωτοβουλίες, τις διαπεριφερειακές και τις διασυνοριακές τα ίδια. Αποτέλεσμα, η τοπική αυτοδιοίκηση να δείχνεται με το δάχτυλο. Φίλοι, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει κάνει πολύ περισσότερα από αυτά που είχε αρμοδιότητες και από αυτά που τις αντιστοιχούσαν. Δυστυχώς, απαράδεκτη ήταν η στάση και άλλη μια φορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το θέμα που μας κούνησε και μας κουνάει το δάχτυλο. Απαράδεκτη βεβαίως ήταν και η ανεπάρκεια της κυβέρνησης, διότι στην αρχή προσπάθησε να κρύψει τα πάντα κάτω από το χαλί. Μετά, δειλά-δειλά, άρχισε να κάνει κάποια πράγματα. Αργά, πολύ αργά. Μία φορά τα τελευταία χρόνια έγινε μία διακομματική συμφωνία από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έγινε μία διακομματική συμφωνία που εμπεριείχε και το διαχωρισμό των προσφύγων με τους οικονομικούς μετανάστες. Κακά τα ψέματα, αλλά οι περισσότερες συμπλοκές που γίνονται είναι μεταξύ των προσφύγων και των μεταναστών, διότι άλλες κουλτούρες, άλλες συνήθειες. Οπότε είναι λογικό όταν βάζεις πολλά θηρία πεινασμένα και καταβρεγμένα μέσα στο ίδιο κλουβί να γίνονται συμπλοκές. Ούτε καν αυτό δεν μπόρεσε να διασφαλίσει, εκτός από το ότι δεν μπόρεσε να διασφαλίσει να έρθουν οι πόροι εγκαίρως, η απερίγραφη Υπουργός Στασία, και άφησε τους επιτρόπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δώσουν εύκολα τα πρώτα 100 εκατομμύρια στις όποιες ΜΚΟ, ανεξαρτήτου προέλευσης, για να έχουν να στήσουν εδώ το δικό τους πανηγύρι. Διότι, αγαπητοί φίλοι, υπάρχουν και καλές ΜΚΟ και κακές ΜΚΟ και ΜΚΟ που πραγματικά πάνω απ' όλα είναι η αλληλεγγύη, αλλά και εμείς και εγώ με σκοτεινούς τοπούς, που έχουμε δει και στο παρελθόν τι ρόλο έχουν παίξει.
Σε αυτό το παιχνίδι λοιπόν έχουμε κάτι κοινό με τους πρόσφυγες και με τους μετανάστες. Εκείνοι οι άνθρωποι θέλουν να φύγουν από εδώ και εμείς θέλουμε να φύγουν από εδώ. Και εμείς θέλουμε να φύγουν από εδώ και να πάνε οι άνθρωποι στο καλό και καλή τύχη. Και οι μετανάστες θέλουν να φύγουν από εδώ και να πάνε να βρουν μια καλύτερη τύχη. Το δικαιούνται και οι μεν και οι δε. Αγαπητοί φίλοι, έχουν ονοματεπώνυμο αυτοί που δημιούργησαν το προσφυγικό. Έχουν ονοματεπώνυμο, είναι χώρες, είναι κράτη, είναι αυτοί που ενθάρρυναν την Αραβική Άνοιξη, είναι αυτοί που βομβάρδισαν τη Βόρεια Αφρική και είναι αυτοί που πρέπει αναλογικά να πάρουν πίσω ανάλογα με το μέγεθό τους, με το μέγεθός τους και τα οικονομικά τους αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει να τους πάρουν πίσω πρώτα, με πρώτο κριτήριο την ευθύνη. Ποιος έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη, ποιος βομβάρδισε πιο πολύ, ποιος έχει τα καλύτερα οικονομικά, ποιος έχει το μεγαλύτερο πληθυσμό και ποιος έχει την κοντινότερη πολιτισμική συνάφεια. Για μας είμαστε μια χώρα όπου υπήρχε πάντα ο μοναδικός ξένιος Δίας. Για μας καλό όσο είναι εδώ να τους φιλοξενήσουμε όπως η κουλτούρα μας και η συλλογική μνήμη μας υποτάσσει. Έχουμε επικρατούσα θρησκεία το χριστιανισμό και επιτάσσει το ίδιο. Αγαπάτε αλλήλους. Και εμείς σαν γιατροί έχουμε σαν κορονίδα τον άνθρωπο και προτάσσουμε τον άνθρωπο. Με κεντρικό σύνθημα ότι οι Έλληνες και οι Χιώτες πρέπει να μείνουν ενωμένοι. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και από μένα. Πολλές φορές ο Παχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία σας έχει καλέσει για να διαμαρτυρθούμε και να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας, τα οποία τα τελευταία χρόνια καταπατώνται με παράφορο και άδικο τρόπο και μας έχουν οδηγήσει στην απόγνωση και στην απελπισία. Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι με αναπηρία νιώσαμε την άδικη και ρατσιστική αντιμετώπιση από την πολιτεία. Η πολιτεία δεν μερίμνησε και δεν πήρε μέτρα δίκαια. Δεν μας συμπεριέλαβε ισότιμα με όλους τους πολίτες στα μέτρα στήριξης όπως όφιλε στην υγεία, στην πρόνοια, στην παιδεία, στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και τελικά στην κοινωνική ενσωμάτωση. Ο δρόμος μας ανώμαλος και ανηφορικός. Το γνωρίζουμε καλά τόσο εμείς οι ίδιοι όσο και οι οικογένειές μας. Για άλλη μια φορά ο Παχιακός Σύλλογος λοιπόν σας έχει καλέσει για να διαμαρτυρηθούμε για ένα πρόβλημα όμως που αντιμετωπίζει όλη η ελληνική κοινωνία και που στον τόπο μας είναι πολύ έντονο. Είναι το πρόβλημα της προσφυγιάς. Ο Παχιακός Σύλλογος ΑΝΜΕΑ δέχτηκε κυριολεκτικά στην πόρτα του ολόκληρες οικογένειες με μωρά και νήπια που βρεγμένα, πεινασμένα και φοβισμένα προσπαθούσαν να προφυλακτούν από την βροχή και το κρύο. Ανοίξαμε την πόρτα μας, ζεστάναμε το γάλα για τα παιδιά, στεγνώσαμε ρούχα και μαζέψαμε ό,τι ο καθένας μπορούσε για να ανακουφίσουμε προσωρινά έστω τους ανθρώπους αυτούς που ο πόλεμος έδιωξε από τα σπίτια και την πατρίδα τους για να σωθούν. Ο πόλεμος όμως είναι δημιούργημα ανθρώπων που χωρίς έλεος καταστρέφουν χώρες και ξεριζώνουν λαούς για το κέρδος. Είναι αποτέλεσμα των αδιφάγων και ανικανοποίητων μεγάλων δυνάμεων, είπα Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρωσία, που και τη χώρα μας την έχουν καταστρέψει και την έχουν οδηγήσει στην προσφυγιά στο παρελθόν, αλλά και που και σήμερα με τον εγκλωβισμό τόσων προσφύγων θέλουν να καταστρέψουν. Τους βοηθά βέβαια σε αυτό η ανικανότητα των πολιτικών μας και η αντικοινωνική πολιτική που εφαρμόζουν σε βάρος μας, ενεργώντας σαν πιόνια στις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μεγάλων δυνάμεων. Η τοπική μας κοινωνία είναι ξεσηκωμένη και δικαίως.
Οι 72 ώρες έγιναν μήνες. Τα hot spot έγιναν φυλακές. Οι 1000 άνθρωποι που μπορούσαν να φιλοξενήσουν έγιναν 2.000 και 3.000. Και όλοι μαζί σε ένα χώρο που ασφιχτιά. Ασφιχτιά και η κοινωνία μας που βγαίνει στους δρόμους και διεκδικεί λύση. Και πρέπει να βρεθεί λύση. Μια λύση όμως που να μην αδικεί τους αδικημένους και αυτούς που δεν φταίνε. Η κοινωνία μας ενωμένη πρέπει να σταθεί κοντά στους ανθρώπους που υποφέρουν και να σταματήσει τις μυστικές συμφωνίες που προβάλλονται ως μοναδική λύση και που θέλουν την ίδρυση νέου κέντρου κράτησης και μονιμοποίηση μιας κατάστασης που ούτε εμείς ούτε οι πρόσφυγες θέλουν. Καταδικάζουμε στους τραμποκισμούς και τη βία των όποιο ρατσιστικών ομάδων και φωνών που αντί για το γάιδαρο παράνε το σαμάρι. Απονομονώνουμε αυτούς που ενοχοποιούν για τα προβλήματα τους πρόσφυγες, δηλαδή τα θύματα, και αθωώνουν τους υπεύθυνους. Για τους λόγους αυτούς, δηλώνουμε την αλληλεγγύη μας στους πρόσφυγες και τους μεταμανάστες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο νησί και τη χώρα μας και απαιτούμε τον απεγκλωβισμό τους. Απαιτούμε ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης για αυτούς τους χιλιάδες ανθρώπους που ο πόλεμος οδήγησε στην προσφυγιά και μέτρα υποστήριξης για τους ανθρώπους πρόσφυγες με αναπηρία. Γιατί οι πρόσφυγες, συμπατριώτες μου και φίλοι, δεν είναι αριθμοί. Είναι οι παππούδες και οι πατεράδες μας που άφησαν τα σπίτια τους το 22 στη Σμύρνη, που άφησαν τα χωριά τους για να δουλέψουν με ροκάματα 15 ωρών στην Αμερική. Είναι τα παιδιά μας που ξενιτεύονται σε όλο τον κόσμο σαν φτηνό εργατικό δυναμικό. Όμως δεν πρέπει να φαγωθούμε μεταξύ μας. Ενωμένοι, να νικήσουμε αυτά που δικαιούται ο κάθε άνθρωπος στην Ελλάδα και στον κόσμο του 2016. Σας ευχαριστώ. Στη συνέχεια θα απευθύνει χαιρετισμό από την Ερμαίου κύριο Σταύρο Σταυρινούδη. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους που ανταποκρίθηκαν στο χωρισμένο κάλεσμα. Με αφορμή τα πρόσφατα θλιβερά γεγονότα και το κλίμα μυσαλλοδοξίας και φανατισμού που επιχειρείται να καλλιεργηθεί από κύκλους προσκύμενους στην ακροδεξιά και την Χρυσή Αυγή, η ΕΛΜΕΝΤΙΟΥ καταθέτει. Για μας, αναπόσπαστο συστατικό του ρόλου του εκπαιδευτικού είναι η καταπολέμηση της ξενοφοβίας, του ρατσισμού και του πολυπρόσωπου φασισμού. Ο ρόλος του κάθε εκπαιδευτικού, μέσα και έξω από την τάξη, επιβάλλει το σεβασμό στη διαφορετικότητα, στη δημοκρατία και στην ισότητα των ανθρώπων, ανεξάρτητα από φιλετικές, θρησκευτικές ή άλλες επιλογές. Οποιασδήποτε ενέργειες ή δηλώσεις εκπαιδευτικών που προσβάλλουν τη δημοκρατία, προωθούν ξενοφοβικές απόψεις και προτρέπουν σε ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βία κατά προσώπων διαφορετικής φυλής, χρώματος, θρησκείας ή εθνοτικής καταγωγής, είναι αυτονόητα καταδικαστές και σε πλήρη αντίθεση με τις καταστατικές αρχές του δωματίου μας. Το ίδιο καταδικαστές είναι και οι επιθέσεις εναντίον πολιτών και δημοσιογράφων από ακραία φασιστικά στοιχεία. Γνωρίζουμε καλά ότι αυτοί που επιχειρούν, άλλοτε με το μανδύα του πατριώτη και άλλοτε με το μανδύα του ισλαμοφοβικού, να σπείρουν το μίσος και το φανατισμό, έχουν συχνά και άλλα κίνητρα. Θέλουν απλά την ιδιοκτησία της πατρίδας, είτε για να εξασφαλίσουν διπλούς και τριπλούς μισθούς, είτε για να παίρνουν προαγωγές, είτε ευνοϊκές αποσπάσεις, όπως έκαναν στο παρελθόν. Τους ρωτάμε ποια είναι η πατριωτική τους θέση στο ξεπούλημα λιμανιών, αεροδρομίων, νερού, ενέργειας και όλων των υποδομών της χώρας. Πότε κάλεσαν σε κινητοποίηση για αυτά? Πόσες πορείες έκαναν όταν απολύονταν εκπαιδευτικοί, σχολικοί φύλακες, δημοτικοί υπάλληλοι, όταν έκλειναν την ΕΡΤ?
πώς μπορεί να είναι πατριώτες οι γνωστοί οπαδοί της Χούντας που παρέδωσαν τη μισή Κύπρο στους Τούρκους και των δασμάτων ασφαλείας που συνεργάστηκαν με τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Οι ΕΛΜΕΚΙΟΥ και όλοι οι εκπαιδευτικοί δεν θα επιτρέψουμε οι ιδέες αυτές να εισχωρήσουν στο σχολείο με τη μία ή την άλλη μορφή και να δηλητηριάσουν τις ψυχές των παιδιών. Ο σεβασμός στις αρχές της ελευθερίας, της ισότητας, της δημοκρατίας που σήμερα διακυβεύεται κατακτιέται μόνο με διαρκή επαγρύπνηση και αγώνα τόσο της εκπαιδευτικής κοινότητας όσο και ολόκληρου του λαϊκού κινήματος. Προφανώς όμως η αποτελεσματική αντιμετώπιση του ρατσισμού παύλα φασισμού περνά μέσα από την αλλαγή της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής η οποία γεννά αποκλεισμούς, φτώχεια και ανασφάλεια. Φαινόμενα που επιτείνουν όσο εφαρμόζονται στην κοινωνία αλλά και στην εκπαίδευση πολιτικές των μνημονίων. Ως ΕΛΜΕΔ εκδικούμε να σταματήσει ο εγκλωβισμός των προσφύγων στα hot spot και να τους δοθούν έγγραφα για να συνεχίσουν το ταξίδι τους στην Ευρώπη. Διεκδικούμε κατάλληλα δημόσια κτίρια και δομές για την αξιοπρεπή στέγαση και σύντηση των προσφύγων για όσο καιρό μένουν εγκλωβισμένοι. Διεκδικούμε ένταξη των παιδιών τους για όσο χρόνο παραμένουν στην Ελλάδα στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης με νέες προσλήψεις εκπαιδευτικών. Η ΕΛΜΕΚΙΟΥ συντονισμένα και ενωτικά μαζί με σωματεία, φορείς, συλλογικότητες του νησιού και κυρίως τους δημοκρατικούς πολίτες θα αναλάβει πρωτοβουλία και θα δώσει το παρόν στην υπεράσπιση των αρχών της δημοκρατίας και στην απομόνωση όλων αυτών που επιχειρούν τώρα τελευταία να αμαυρώσουν την εικόνα του νησιού μας και να αναδείξουμε το νησί μας ως το νησί της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς. Ευχαριστώ. Η κυρία Κυριακή Λιμπέζη, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση στο Δημορφείο. Οι εργαζόμενοι στο Δημορφείο συμμετέχουν και υποστηρίζουν το πλαίσιο δράσεων του νομαρχιακού κλίματος της ΑΔΕΔΗ για το προσφυγικό μεταναστευτικό που έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, δημιουργώντας προβλήματα στους κατοίκους και προκαλώντας τη δίκαιη οργή και αγανάκτησή τους. Οι πρόσφυγες όμως δεν ήρθαν εδώ για διακοπές. Κάποιοι τους ξερίζωσαν από τον τόπο τους και τους υποχρέωσαν να φύγουν αφού βομβάρδισαν και βομβαρδίζουν τα σπίτια τους και τις πατρίδες τους. Είναι αυτοί οι ίδιοι που σπέρνουν να τους παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια στα hot spot και στους διάφορους χώρους φιλοξενίας που ζουν στιβαγμένοι και υπό άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Είναι αυτοί οι ίδιοι που με τις πολιτικές που ασκούν τους εγκλώβησαν στον τόπο μας. Είναι η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και η Ευρωπαϊκή Ένωση που με τις συμφωνίες που υπέγραψαν δεν επιτρέπουν στους πρόσφυγες και στους μετανάστες να φτάσουν στον τόπο που επιθυμούν. Είναι αυτοί οι ίδιοι που με την ευθύνη των ελληνικών κυβερνήσεων των τελευταίων 7 χρόνων ισοπαίδωσαν την κοινωνία μας, αυξάνοντας τη φτώχεια, την εξαθλίωση και την ανεργία και δημιούργησαν πρόσφορο έδαφος για να καλλιεργηθεί ο φασισμός, η ξενοφοβία και ο ρατσισμός. Είναι αυτοί που αφήνουν τις ΜΚΟ να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο όλο θέμα, να προσλαμβάνουν εργαζόμενους και εγώ δεν ξέρω με τι είδους εργασιακή σχέση και βέβαια να τους αναλογεί ένα μεγάλο ποσοστό ευθύνης για τις συνθήκες που κρατούνται οι πρόσφυγες αλλά και για τον εγκλωβισμό τους εδώ. Και εμείς σαν εργαζόμενοι στο Δήμο Χίου είμαστε αντίθετοι στη λειτουργία και επέκταση των hot spot με οποιαδήποτε μορφή. Να υπάρξουν ανοιχτές δομές προσωρινής φιλοξενίας που την αποκλειστική τους ευθύνη θα την έχει το κράτος. Καταδικάζουμε τη βία και τον τραυματισμό ακροδεξιών ομάδων που εκμεταλλεύονται την εξατρίωση και της δικής μας κοινωνίας και παρασύρουν τους πολίτες σε ρατσιστικές συμπεριφορές και καπηλεύονται έννοιας και σύμβολα της πατρίδας μας. Να σταματήσει η χώρα μας να είναι αποθήκη ανθρώπινων ψυχών. Απαιτούμε τον απεγκλωβισμό των προσφύγων και των μεταναστών από το νησί και από τη χώρα μας και τη μετακίνησή τους στον τόπο προορισμό τους που επιθυμούν. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια, πρόσωπος των εργαζομένων στο Κέντρο Πρόληψης Ναρκωτικών Κλήρων, ο κύριος Τσούκαρη Σταύρος. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Το Κέντρο Πόλης Ψυχίου ως μια υπηρεσία ψυχικής υγείας νιώθουμε την ανάγκη να συμμετάσχουμε στη σημερινή εκδήλωση που διοργανώνουν σωματεία και φορείς για το προσφυγικό, επειδή διαπιστώνω ότι επιχειρείται η δημιουργία αποδιοκοπέων τράγων που εκτός των άλλων αφήνει στο αφηρόβλητο τις αιτίες που γεννούν το πρόβλημα. Όσο και αν κάποιοι επιδιώκουν να το αποσιωπούν, η πραγματική αιτία που έδιωξε αυτούς τους ανθρώπους από τις πατρίδες τους είναι ο πόλεμος. Χωρίς να θέλουμε να υποτιμήσουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω του εγκλωβισμού αυτών των ανθρώπων στο νησί μας, θέλουμε ταυτόχρονα να φωτίσουμε τις συνθήκες που τα διαμορφώνουν. Οι άνθρωποι αντί, πρόσφυγες και μετανάστες, έχοντας χάσει τα πάντα, προσπαθούν να επιβιώσουν σε άγριες συνθήκες, στερούμενοι ακόμη και τα απαραίτητα όπως στέγη, τροφή, εκπαίδευση, περίθαλψη και βλέπουν ένα βέβαιο μέλλον να διαγράφεται μπροστά τους. Με συνέπεια, κάποιοι να γίνονται πιο ευάλωτοι στην εκδήλωση παραβατικών συμπεριφορών όπως θα γινόταν οποιοδήποτε από εμάς έχει βιώσει ή βιώνει ανάλογες συνθήκες. Από την άλλη, σε μια περίοδο που η κοινωνία μας φύσανε τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, με το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού να έχει χάσει δικαιώματα στην εργασία, στην υγεία, στην εκπαίδευση και να βιώνει μεγάλη ανασφάλεια για το μέλλον, είναι εύκολο για αρκετές να αναζητήσουν πιο αδύναμους πάνω στους οποίους να στρέψουν το φόβο και την φτωχή. Και όπως έχει πει μια γνωστή ψυχίατρος, και όσο περισσότερο τονίζεται η κινδυνότητα των πληθυσμών που βρίσκονται στο περιθώριο, τόσο ενισχύονται τα ρατσιστικά αντανακλαστικά στο όνομα της προστασίας των υπολείπων. Για τους λόγους αυτούς, θεωρούμε ότι είναι άμεση αναγκαιότητα να συστοποιηθεί η διαδικασία αποκλειδωτισμού των προσφύγων για να μπορέσουν να πάνε στις χώρες επιλογής τους και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για όσους προσωρινά μένουν στο νησί, ώστε να δοθούν λύσεις τόσο για αξιοπρεπείς συνθήκες διαμονής τους, όσο και για την εκπαίδευση των παιδιών τους. Τέλος, θα θέλαμε να τονίσουμε την ανάγκη για επικράτηση της λογικής και της ψυχραιμίας στην τοπική κοινωνία, κλείνοντας τα πια στις σιρήνες του ρατσισμού. Ταυτόχρονα, κατανοητός το αίσθημα του φόβου που προκαλεί η παραπάνω κατάσταση, να συνεχίσουμε να δείχνουμε τη συμπαράστασή μας, αναλογιζόμενοι εκτός των άλλων ότι παρόμοιες καταστάσεις έχουν βιώσει οι γονείς και οι παππούδες μας στο μέλλον, όπως στο παρελθόν. Επίκαιρα παραμένουν τα λόγια του Μάρτιν Νίμελερ, του Γερμανού Λουθερανού Πάστορα του 1937, λίγο πριν την ναζιστική περιοδία βγήκε εκτός των συνόρων της χώρας του. Στην αρχή ήρθα να πάνε τους Εβραίους. Δεν ήμουν Εβραίος και δεν φώναξα. Μετά ήρθα να πάνε τους κομμουνιστές. Δεν ήμουν κομμουνιστής και δεν φώναξα. Έπειτα ήρθε η ώρα των σοσιαλδημοκρατών. Δεν άνοιγα σε αυτό το κόμμα και δεν έβρισκα λόγο να διαμαρτυρηθώ. Ακολούθησε ένα μαθηματικό. Ούτε και αυτό ήρθε να μπορούσε. Στο τέλος ήρθε η σειρά των Τσιγκάνων. Ούτε και τότε βρήκα λόγια για να εκφράσω την αντίθεσή μου. Ο επόμενος στη σειρά ήμουν εγώ. Αλλά τότε δεν υπήρχε κανείς για να φωνάξει. Το Διοικητικό Συμβούλιο και εργαζόμενοι του Κέντρου Πόλης Ψυχίου. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια ο κύριος Μάρκος Κουφαλός από το νομαρχιακό τμήμα της Αδωνίας. Συναδέλφες και συνάδελφοι, ο εγκριτής κοινωνιολόγος Χορχάιμερ έλεγε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για τον φασισμό αν δεν μιλήσουμε για τον καπιταλισμό. Και βέβαια, μιλώντας για τον καπιταλισμό, δεν μπορεί να μην μιλήσεις για τον υπεριαλισμό, το ανώδυτο του στάδιο που είναι η συνέχιση της πολιτικής, τόσο της οικονομικής όσο και αυτής καθεαυτής της πολιτικής, με άλλα μέσα που δεν είναι άλλα από τον πόλεμο. Ο φίλος γιατρός ο Γιάννης ο Μαλαφής έκανε μια αναφορά που έχει απόλυτο δίκιο στην Αραβική Άνοιξη. Και πράγματι, για να σκεφτούμε λίγο ποιοι ήταν αυτοί που μιλούσαν και επέβαλαν την Αραβική Άνοιξη. Δεν ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν ήταν το ΝΑΤΟ, δεν ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί δεν μιλούσαν για την δημοκρατία στη Λιβύη, για την δημοκρατία στο Ιράκ, στο Ιράν, στη Συρία, στο Αφγανιστάν. Αυτοί δεν αιματοκύλησαν όλες αυτές τις χώρες. Αλλά για να πάμε και πιο πίσω, στη δεκαετία του 90, οι ίδιοι οι υπεριαλιστές δεν ήταν αυτοί που μιλούσαν για το τέλος του ψυχρού πολέμου?
και ακολούθησαν οι εκατόμβες θυμάτων στην Ιουγκοσλαβία και στη Μέση Ανατολή. Επομένως, εάν πραγματικά θέλουμε να σκύψουμε πάνω στο προσφυγικό πρόβλημα, πρέπει, όπως είπαν και οι προλαλήσατες, να βάλουμε στο στόχο, να βάλουμε στο κάδρο όλους αυτούς που μοιράζουν χώρες και λαούς, όλους αυτούς που τσακίζουν τις ζωές των ανθρώπων προκειμένου να αυγατήσουν τα δικά τους κέρδη. Το δεύτερο ζήτημα που πρέπει να κοιτάξουμε είναι ποια η στάση των ελληνικών κυβερνήσεων. Ποια η στάση των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, των κομμάτων που ορκίζονται σε Ευρώπη και Ευρώ, όλων αυτών που πρόθυμα συμφωνούν με την ευρωπαϊκή πολιτική της χώρας προεξάρχοντος και της σημερινής κυβέρνησης του κ. Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Ήταν αμέτωχοι όλοι αυτοί στο έγκλημα? Δεν έστειλαν και δεν στέλνουν τις φρεγάτες μας στον Περσικό κόλπο? Δεν έστειλαν και στέλνουν στρατεύματα όπου τους πούν? Δεν συμμετέχουν με επιμελητία στο έγκλημα που διαπράττεται αυτή τη στιγμή στη Συρία? Άρα, το δεύτερο σημείο που δεν πρέπει να μας διαφέρει είναι η συνευθύνη, η απόλυτη συνευθύνη των ελληνικών κυβερνήσεων. Αυτοί λοιπόν, τόσο οι υπεριαλιστές, τον ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, είναι που ξεσπίτωσαν και ξεσπιτώνουν αυτούς τους ανθρώπους που κατά χιλιάδες κατέκλυσαν τα ελληνικά νησιά και τη χώρα μας. Αυτοί είναι που τους εγκλωβίζουν, αυτοί είναι που τσαλαπατούν τα δικαιώματά τους μαζί με τη συνευθύνη των ελληνικών κυβερνήσεων. Έτσι λοιπόν, δεν πρέπει να χάνεται ο στόχος. Δεν πρέπει τελικά να φεύγουν από το κάδρο οι θύτες και τα θύματα να στοχοποιούνται, να δαχτυλοδείχνονται, να θεωρούνται οι παραβατικοί και να τους φορτώνονται όλα τα κακά του κόσμου στην πλάτη τους. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή οι Έλληνες που είχαν και οι ηχιώτες τα μεγαλύτερα μεταναστευτικά κύματα από τους πεινασμένους συμπατριώτες μας, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή η νεολαία μας που ξεσπιτώνεται για να βρει δουλειά να ξεχάνεται αυτό το ζήτημα και να αρχίζουμε να ρίχνουμε τα πάντα στις πλάτες αθώων θυμάτων, να αρχίζουμε να χτυπάμε το σαμάρι αντί το γάιδαρο. Εμείς λοιπόν θεωρούμε και ως νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΗ ότι πρέπει και να κατονομάζονται οι υπεύθυνοι και οι λύσεις να είναι λύσεις οι οποίες δεν μπορεί να είναι μεσοβέζικες. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να κατευθύνεται στο να σπάσει η επέσχυτη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Πρέπει στην πράξη να την καταστήσουμε ανενεργή, οι άνθρωποι, πρόσφυγες και μετανάστες να μπορούν να μετακινηθούν όχι μόνο προς την ενδοχώρα, αλλά εκεί που απορρέουν τα δικαιώματά τους στις χώρες που επιθυμούν. Πρέπει να αντιληφθούμε και να επιβάλλουμε με τις κινητοποιήσεις μας ότι δεν μπορεί ούτε σε hot spot να ζούνε, ούτε σε κέντρα κράτησης, αλλά θα πρέπει να ζήσουν προσωρινά όσο παραμένουν στη χώρα μας σε ανοιχτά κέντρα μέσα στα οποία θα απολαμβάνουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης τόσο σε θέματα υγιεινής όσο και σε θέματα εκπαίδευσης. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε όλοι εμείς οι μαζικοί φορείς και τα συνδικάτα ότι θέλουμε τη μετακίνηση και τον απεγκλωβισμό αυτών των ανθρώπων, ότι είμαστε αλληλέγγυοι μαζί τους ακριβώς γιατί συνενώνουμε τα δικά μας οράματα για μια καλύτερη ζωή χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, γιατί ακριβώς εμείς εξακολουθούμε να συζητάμε για αυτούς που τσακίζουν τις ζωές μας, το μεροκάματο, τη σύνταξη,
μια καλύτερη την ελπίδα για μια καλύτερη ζωή. Εμείς εξακολουθούμε να συζητάμε για το απάνθρωπο βάρβαρο καπιταλιστικό σύστημα και γι' αυτό ακριβώς τους λόγους είμαστε αλληλέγγυοι στους πρόσφυγες, στους μετανάστες, γιατί όλοι είμαστε πρόσφυγες του ίδιου εκμεταλλευτικού συστήματος. Ευχαριστώ. Καλό κορέχει η κυρία Τόνια Κόρτη από το Σωματείο Ευρωπαϊκών Υπαλλήλων και Ευρωπαϊκών Υπαλλήλων. Καλησπέρα σε όλους, θα ήθελα να πούμε την άνοιξη μας, να εκδώσουμε τη φωτή μας και να την καλησπέρα σε όλους και όλους σας, θα ήθελα να ενώσουμε τη δυνάμεις μας, να εκδώσουμε τη φωνή μας και να σταθούμε δίπλα σε δύο κοινωνικές ομάδες που κρύβονται και ταλαιπωρούνται παρά την αίσθησή τους. Τους πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται εδώ και ένα χρόνο διορισμένοι στα νησιά μας, καθυλωμένοι στην Ελλάδα, μια χώρα που μην τους πόλουν, ούτε επιθυμούσαν να είναι ο τελικός τους προορισμός από τη μια και από την άλλη, ολόκληρη την όλη που το θυμάζεται άμεσα ή έμεσα από τη συνεχιζόμενη εδώ παρουσία της. Συγκεντρωθήκαμε για να γνωρίσουμε την ανθρωπιά και το περίσσευμα αλληλεγγύης μας σε ανθρώπινες ψυχές, πρόσωπα, άντρες, γυναίκες, παιδιά και άτομα με αναπηρίες, θύματα όλων των υπεριαλιστικών πολέμων και πολύτιμα όπλα στα χέρια των πολιτιστικών επιχειρηματικών ομήλων για τον έλεγχο των πιστοπαραγωγικών τριβών, καθώς και των υπερδυνάμεων. ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρωσία, Τουρκία, ΝΑΤΟ, για το μερίδιο επιλογή τους στις ζώνες γεωπολιτικής και στρατηγικής σημασίας στην περιοχή της Μεσογείου. Βέβαια, έμεσα σύμφωνα είναι και οι τόποι, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν ένα πολυεπίπεδο πρόβλημα. Σε αυτό το κλίμα δυστυχώς, τους πρόσφυγα έδαφος να αναπτυχθούν στοιχεία φασιστικά και ομοφοβικά που στρέφουν την κοινωνία εναντίον ανθρώπων θυμάτων, απελευθερωμένων ανθρώπων που καταδικάζουν την χώρα για δεύτερη φορά να μετατρέπονται σε άτομα δεύτερης και τρίτης κατηγορίας σε ανεπιθύμητους από διεκονδέους. Οι πρώτοι ήταν όταν λόγω πολέμου αναγκάστηκαν να φύγουν από τον χώρο τους. Πρέπει να... Σε αυτές
Σε αυτές τις πολιτικές πρέπει να κατευθύνουμε την οργή και την διαμαρτυρία μας και όλους τους συνανθρώπους μας. Το Σωματείο Ευρωπαϊκών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Υγείου από την αρχή του προσφυγικού συστήματος στάθηκε αλληλέγγυο με την υποκλήση τη συγκέντρωση τροφίμων, νερού, ειδών πρώτης ανάγκης και αγωνισμού στα θύματα του συνεχιζόμενου πόλεμου. Παράλληλα, με ανακοινώσεις, δελτία κύκλου, κινητοποιήσεις μαζί με άλλους φορείς, ύφουσε φωνή διαμαρτυρίας για μια ανθρώπινη και δίκαιη λύση των προβλημάτων από τις κρατικές και δημοτικές αρχές. Έλληνες και ξένοι εργάτες δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Στην άρεια και τα χέρια μας θέλουν για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους. Όλοι μαζί, ας αρνηθούμε τον αποπροσανατολισμό. Ας καταδικάσουμε και ας απομονώσουμε όσους από τους πολίτες προτρέπουν σε πράξεις φασιστικές και απάνθρωπες. Ας αρνηθούμε τη συνεχιζόμενη εκμετάλλευση του προσφυγικού ζητήματος για πολιτικά και οικονομικά ωφέλη κάποιων επιχείρηων. Ας σκεφτούμε ότι η δική μας σημερινή κατάσταση ελάχιστα διαφέρει από προσφυγιά. Καλούμε μαζί με εμάς όλους τους κιόνες να διεκδικήσουμε. Την αντίθεσή μας με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης που εντοπίζει στο μισή χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και στους κατοίκους. Απαιτούμε άμεση μετακίνησή τους από το νησί και απεμπλοκισμό τους από τη χώρα. Όχι στη λειτουργία και στην επέκταση των hot-spot με οποιαδήποτε μορφή. Να διαμορφωθούν ανοιχτές δομές προσωρινής φιλοξενίας με αποκλειστική ευθύνη του κράτους. Καταδικάζουμε τους τραυματισμούς και τη βία των ναζιστικών ομάδων. Απομονώνουμε αυτούς που ενοχοποιούν για τα προβλήματα τα θύματα τους πρόσφυγες και από όλους τους υπεύθυνους. Να φύγει η χώρα των ΝΑΤΟ από το Αιγαίο. Να σταματήσει η συμμετοχή της χώρας μας στις υπεριαλιστικές επεμβάσεις και στους πολέμους που δημιουργούν τις στρατιές των απελπισμένων προσφύγων. Να υπάρχει πρόσβαση στην παιδεία των προσφυγόπουλων και όσων από τους ενήλικες το επιθυμούν. Να θυμόμαστε. Οι άνθρωποι αλλάζουν όταν βελτιώνεται το ποιοτικό και μορφωτικό τους επίπεδο. Και ακόμα να επισκέψουμε τους κήπους του Κωστή Παλαμά. Στον τόπο Ακάνου, όχι πολέμου κάστρα, σχολιά χτίστε. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή και την παρουσία σας. Η κυρία Ξένια Παπορτζή από το Σύλλογο Γυναικό. Γιώργη, σκάρτε το μικρόφωνο. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου σταθερά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της πάλης για τα ζητήματα των προσφύγων και των μεταναστών, αναδεικνύοντας πρώτα και κύρια τα αίτια που τη γεννούν. Το γεγονός ότι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σπρώχνονται και στο νησί μας δεν ευθύνεται η βάρβαρη πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελληνικής Κυβέρνησης που σπρώχνουν ουσιαστικά στην προσφυγιά και τη μετανάστευση τους λαούς από τη Μέση Ανατολή, την Ασία, την Αφρική εξαιτίας των πολέμων που εξελίσσονται εκεί. Ανάμεσα σε αυτούς είναι εκατοντάδες ασυνόδευτα παιδιά, έφηβοι, γυναίκες, έγκυες, άλλες με τα μωρά στην αγκαλιά, άλλες γεννάνε μέσα στα δουλεμπορικά σαπιοκάραβα, αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο για αυτές και τα παιδιά τους. Καλούνται να επιβιώσουν κάτω από τις πιο αντίξωες συνθήκες, χωρίς μέτρα προστασίας και μέρημνας, τη στιγμή που διατρέχουν κίνδυνο για την ασφάλειά τους και από τα κυκλώματα δουλεμπορίας και σωματεμπορίας. Οι ανύπαρκτες στοιχειώδεις υποδομές στα σημεία εισόδου και εξόδου τους από τη χώρα, όπως είναι και τα νησιά του Αιγαίου, κάνουν ανυπόφορες τις συνθήκες παραμονή τους, ιδιαίτερα για τις γυναίκες, τις εγγύους, τα βρέφη και τα παιδιά που αγωνιούν για να εξασφαλίσουν ένα κομμάτι ψωμί. Την ίδια στιγμή η ελληνική κυβέρνηση όχι μόνο συμμετέχει ενεργά στα περιοριστικά σχέδια, αλλά και εναρμονίζεται πλήρως με την μεταναστευτική πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον κανονισμό του Δουβλίνου και της Σέγγεν, καλύπτει πλήρως τις ευθύνες της. Προσπαθεί να διαχειριστεί το πρόβλημα των αυξημένων μεταναστευτικών ροών,
με αποσπασματικές και προσωρινές ενέργειες αναντίστοιχες με τις ανάγκες των χιλιάδων οικογενειών προσφύγων και μεταναστών. Εμείς οι γυναίκες των λαϊκών οικογενειών ξέρουμε ότι η ίδια τη λαϊκή πολιτική που ευθύνεται για το τσάκισμα της ζωής και των δικαιωμάτων μας ευθύνεται και για τη ζωή και τις δυσκολίες αυτών των ανθρώπων. Γι' αυτό και καλούμε τις γυναίκες της λαϊκής οικογένειας που ανησυχούν για το μέλλον των παιδιών τους να εκφράσουν έμπρακτα και με πολύ μορφο τρόπο την αλληλεγγύη τους στους πρόσφυγες, απομονώνοντας το ρατσιστικό δηλητήριο που καλλιεργείται, τα φαινόμενα εκμετάλλευσης σε βάρος των ξεριζωμένων. Τις καλούμε σε καταδίκη και απομόνωση των δράσεων της Χρυσής Αυγής που επιδιώκει να καλλιεργήσει ρατσιστικά αντανακλαστικά, να σπείρει το δηλητήριο στη νέα γενιά, ψαρεύοντας σε θολά νερά με την κροπιά του αγανακτισμένου. Δεν είναι η πρώτη φορά που ως Σύλλογος Γυναικών Χίου έχουμε πει ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική ναζιστική οργάνωση. Είναι γέννημα θρέμα του συστήματος, δεν είναι έξω από αυτό, αλλά ενισχύεται και αξιοποιείται από αυτό. Γι' αυτό και δεν αντιμετωπίζεται από θολά αντιφασιστικά μέτωπα υπεράσπισης της αστικής εξουσίας. Αντιμετωπίζεται από ένα κίνημα αμφισβήτησης του καπιταλισμού ως γεννήτωρα του φασισμού. Ειδικότερα για την εκπαίδευση των προσφύγων, ως Σύλλογος Γυναικών, απαιτούμε να υλοποιηθούν με κρατική ευθύνη όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για μια ουσιαστική εκπαιδευτική διαδικασία για τα παιδιά των προσφύγων, χωρίς την εμπλοκή των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Είναι κρίσιμο τα προσφυγόπουλα να νιώσουν ότι ζουν όσο αυτό είναι δυνατόν σε κανονικές ανθρώπινες συνθήκες και πλευρά αυτής της ανάγκης είναι η μαθησιακή παιδαγωγική διαδικασία με δημιουργική απασχόληση, διδασκαλία της μητρικής γλώσσας, της ελληνικής γλώσσας και μίας ξένης, με δημιουργία βιβλιοθηκών, φυσική αγωγή και άλλα. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος πρέπει να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα μέσα από τις δημόσιες δομές υγείας, ώστε να πληρούνται τα κριτήρια εγγραφής που ισχύουν για όλα τα παιδιά, όπως εμβόλια, ιατρικές βεβαιώσεις για την πρόληψη ασθενειών και να μην αποκλειστεί από την εκπαιδευτική διαδικασία ούτε ένα προσφυγόπουλο. Να εξασφαλιστεί όλο το απαραίτητο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό, καθαρίστριες, χωρικοί φύλακες και άλλοι, καθώς και η ασφαλής μεταφορά των παιδιών από το ίδιο το κράτος όπου χρειάζεται. Και εμείς, σαν Σύλλογος Γυναικών, λέμε ότι σταθερά και καθημερινά πρέπει να παλεύουμε προκειμένου να μετακινηθούν άμεσα αυτοί οι άνθρωποι από το νησί και να περιοριστούν από τη χώρα. Να εκφράζουμε την αντίθεσή μας με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης που τους εγκλωβίζει στο νησί και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και στους κατοίκους. Λέμε όχι στη λειτουργία και στην επέκταση των hot-spot και απαιτούμε τη διαμόρφωση ανοιχτών δομών προσωρινής φιλοξενίας με ανθρώπινες συνθήκες με αποκλειστική ευθύνη του κράτους. Καταδικάζουμε τους τραυματισμούς και τη βία των ναζιστικών ομάδων. Απαιτούμε να φύγει τώρα από τον ΝΑΤΟ από το Αιγαίο και να σταματήσει η συμμετοχή της χώρας στις υπεριαλιστικές επεμβάσεις και τους πολέμους. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα θέλαμε να απευθύνουμε κι εμείς σας του Βήματος Βιτανικών Οικονομίας και Διοίκησης το χαιρετισμό μας στους φορείς και στον κόσμο που στηρίζει αυτό το συλλαλητήριο. Ένα συλλαλητήριο που ήταν πολύ αναγκαίο να γίνει, καθώς τα κρούσματα ρατσισμού και ξενοφοβίας όλο ένα και αυξάνονται. Εμείς, σαν φοιτητές και σαν νέοι, προσπαθούμε να δώσουμε όσο πιο δυναμικό παρόν γίνεται να κοιτάξουμε το πρόβλημα κατάματα και να το αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε σαν κοινωνία ποια είναι τα βαθύτερα αίτια του προβλήματος και όχι να το αντιμετωπίσουμε επιφανειακά. Ελπίζουμε σιγά σιγά να ενισχύεται αυτό και από περισσότερους φοιτητές και κόσμο γενικότερα για να δώσουμε μια δυναμική απάντηση στο ρατσισμό και την ξενοφοβία. Καλή συνέχεια.